γιατί ήθελαν να τρέξουν οι άλλοι. Πολιτικές που υποβαθμίζουν και διαλύουν το νοσοκομείο αλλά και τα κέντρα υγείας του νομού μας. Ότι θα αγωνιστούμε για την αναβάθμιση του ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής μας αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της. Ότι θα αγωνιστούμε για να καταργηθούν τα χαράτσια, οι πληρωμές, οι συμμετοχές στη διατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση στον χώρο της υγείας. Για ένα σύστημα υγείας πραγματικά δημόσιο, με δωρεάν και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες για όλους τους συνανθρώπους μας, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Πρεβεζάνες και πρεβεζάνοι, το νοσοκομείο της πόλης μας βρίσκεται σε μια διαδικασία ραγδαίας υποβάθμισης. Μέσα σε 2 χρόνια έχασε πάνω από το 30% του στελεχειακού δυναμικού του και η κατάσταση μέρα με τη μέρα χειροτερεύει, καθώς οι πραγματικές προσλήψεις τακτικού προσωπικού έχουν μηδενιστεί. Κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες αποδεκατίστηκαν. Γι' αυτό σήμερα βρίσκεται στα πρόθυρα να ανασταλούν λειτουργίες ολόκληρων τμήματων ή και τομέων του ή και ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Το υπάρχον προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό λειτουργεί και προσφέρει υπηρεσίες στα όρια της ψυχικής και σωματικής αντοχής. Κάθε χρόνο οι προϋπολογισμοί του κατακρεωργούνται και αυτό σε συνδυασμό με την ελάχιστη χρηματοδότησή του από το κράτος οδηγεί σε ελλείψεις, σε υγειονομικό υλικό, αδυναμία εκτέλεσης ειδικών και αναγκαίων εργαστηριακών εξετάσεων. Φτάσαμε ακόμα και στο σημείο το περασμένο Δεκέμβρη να δίνουμε μάχες για να ανάψει μερικές ώρες το καλοριφέρ και να ζεσταθούν οι νοσηλευόμενοι ασθενοί μας. Εδώ και αρκετά χρόνια οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν του δίνουν την οικονομική δυνατότητα και έγκριση να ανανεώσει τον ιατροτεχνολογικό του εξοπλισμό, δηλαδή τα ιατρικά του μηχανήματα. Είναι δική μας, πρεβεζάνικη, πρωτοτυπία αυτό? Όχι, φίλες και φίλοι.
αυτά που συμβαίνουν σε εμάς δεν αποτελούν πρωτοτυπία του νοσοκομείου μας. Παντού, σε όλη την επικράτεια της χώρας, τα ίδια προβλήματα περίπου υπάρχουν. Γιατί πίσω από αυτά τα προβλήματα υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες και συγκεκριμένες γενικές πολιτικές και κατευθύνσεις. Πρόκειται για πολιτικές και κατευθύνσεις των Βρυξελών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που συνυπογράφουν και υλοποιούν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Πρόκειται για πολιτικές και κατευθύνσεις που είχαν εξυφανθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Είχαν σταδιακά και δοκιμαστικά αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας, αλλά όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση με τη σημερινή σφοδρότητα και ειδικά στη χώρα μας μέσω των μνημονίων που σύναψαν οι ελληνικές κυβερνήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα σχέδια αυτά και οι πολιτικές τέθηκαν σε πλήρη και εντατική εφαρμογή. Έχουν δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να μεταβιβάσουν όλο το κόστος των υπηρεσιών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατευθείαν στις τσέπες των πολιτών, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων. Πράγμα που σημαίνει όποιος έχει το χρήμα, τον κύριο είδε. Οι υπόλοιποι στον Κεάδα. Να γιατί μπαίνουν τα χαράτσια και τα εισιτήρια στα νοσοκομεία. Να γιατί ψήφισαν και αποφάσισαν από του χρόνου. Όποιος εισάγεται στο νοσοκομείο για νοσηλεία θα καταβάλει χαράτσι 25 ευρώ. Να γιατί από του χρόνου για κάθε εκτελούμενη συνταγή όποιος εισάγεται για νοσηλεία στο νοσοκομείο θα καταβάλει ένα μπαξίσι 1 ευρώ υπέρ του ΕΟΠΗ, τον οποίο ΕΟΠΗ έφτιαξαν ακριβώς για να μετατρέψει τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων πρακτικά σε εκατομμύρια ανασφάλιστων. Να γιατί κάθε χρόνο αυξάνονται οι συμμετοχές μας στα φάρμακα, στις εργαστηριακές εξετάσεις, στην ιατρική περίθαλψη και ας τα έχουμε όλα αυτά τριπλοπληρώσει. Να γιατί σήμερα με την τεράστια κοινωνική καταστροφή που προκαλούν με τις πολιτικές που εφαρμόζουν, με την ανεργία που αγγίζει ποσοστά ρεκόρ, εξωθούν πολύ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού μας έξω από κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Ο δεύτερος στόχος τους, που και αυτός ήδη υλοποιείται, είναι η συρρήκνωση των δημόσιων δομών υγείας, δηλαδή των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Η κατάργηση κλινικών, η κατάργηση τμήματων, η κατάργηση ολόκληρων νοσοκομείων. Γιατί πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα στην παρούσα οικονομική συγκυρία, οι ιδεολόγοι και οι θεωρητικοί τους θεωρούν τα περισσότερα από αυτά άχθος και περιττό οικονομικό βάρος για τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως θεωρούν περιττό βάρος και πολλά σχολιά και πανεπιστήμια. Όσα νοσοκομεία απομείνουν, και να είστε σίγουροι ότι θα απομείνουν πολύ λίγα, θα είναι μόνο κατ' όνομα δημόσια νοσοκομεία. Στην πραγματικότητα θα λειτουργούν σαν ανώνυμες εταιρείες με καθαρό κίνητρο και σκοπό το κέρδος. Από όπου πέρασαν αυτές οι πολιτικές, είτε μόνες τους, από τις διάφορες κυβερνήσεις, είτε σε συνεργασία με συμπράξεις τύπου Τρόικας, είτε μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, άφησαν πίσω τους στάχτη και αποκαΐδια στα δημόσια συστήματα υγείας και απίστευτη κοινωνική καταστροφή. Πού οδηγεί όμως αυτή η συρρήκνωση, η υποβάθμιση, η κατάργηση των δημόσιων νοσηλευτικών μονάδων που επιχειρείται αυτόν τον καιρό στη χώρα μας? Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ανάπτυξη μεγάλων ιδιωτικών μονάδων στον χώρο της υγείας που θα καλύπτουν το κενό που θα αφήνει το δημόσιο. Γιατί αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Η υγεία όπως και η παιδεία είναι για τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα μαγαζιά γωνία. Να γιατί οδηγείται μεθοδευμένα σε διάλυση το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Και πού πηγαίνουν τα κονδύλια που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν προορισμένα για την υγεία, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών, για τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, για την πρόσληψη του τόσο απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού, πηγαίνουν απευθείας στους τοκογλύφους δανειστές με βάση τα μνημόνια και τις διανοιακές συμβάσεις που σύναψαν, πηγαίνουν για να στηρίξουν τα δίθεν αναξιοπατούντα τραπεζικά μεγαθύρια, πηγαίνουν όπως όλοι ξέρουμε και καταλαβαίνουμε για δανεικά και αγύριστα. Κίνητρα τα ονομάζουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Να γιατί οδηγούν σε χρεοκοπία τα νοσοκομεία της χώρας. Να γιατί αφήνουν το νοσοκομείο μας σε μια πορεία υποβάθμισης, αποδιοργάνωσης, διάλυσης. Όχι, δεν το κλείνουν με μια πολιτική απόφαση. Το οφείλουν χωρίς καμιά ουσιαστική ενίσχυση. Να απαξιωθεί πλήρως για να φτάσει ο κόσμος της περιοχής μας στο αμήν. Για να πούνε οι συμπολίτες μας ICT και τότε δεν θα αργήσει να έρθει και το επίσημο λουκέτο. Το ερώτημα είναι, θα τους αφήσουμε? Όχι! Όχι! Θα αγωνιστούμε, ναι, όχι μόνο για να σταματήσουμε, αλλά και να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Όχι μόνο για να σταματήσουμε την υποβάθμιση του νοσοκομείου μας, αλλά και την ολόκληρη αναβάθμισή του, ώστε να καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες του λαού της περιοχής μας και των επισκεπτών της. Θα αγωνιστούμε για να καταργηθούν τα χαράτσια, οι συμμετοχές στην υγεία. Θα αγωνιστούμε για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με υψηλού επίπεδου υπηρεσίες προς όλους τους κατοίκους. Για να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της υγείας. Γιατί η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα. Οφείλουμε αυτόν τον αγώνα στα παιδιά μας, στους συνανθρώπους μας που έχουν καθημερινή ανάγκη των υπηρεσιών υγείας, στο λαό της περιοχής μας και στον εαυτό μας. Καλούς αγώνες! Μαθητές, τα τελευταία χρόνια ο λαός μας δέχεται ένα αδυσόπιδο πόλεμο από τους κυβερνώντες και την Τρόικα. Έναν πόλεμο που μέρα με τη μέρα γίνεται πιο σκληρός, πιο απάνθρωπος. Μας έχουν πάρει πίσω όλα αυτά που με αγώνες, θυσίες και αίμα έχουμε κατακτήσει. Μπροστά στο στόχο που διαπερνά την πολιτική τους, δεν διστάζουν να θυσιάσουν ακόμα και την υγεία και τις ζωές μας. Δίνοντας την χαριστική βολή στις δομές υγείας του νομού μας, με την πλήρη απαξίωση του νοσοκομείου και των τριών κέντρων υγείας του νομού μας, η μεγάλη έλλειψη σε έμψυχο δυναμικό, όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές, βάζει σε μεγάλο κίνδυνο τη λειτουργία του νοσοκομείου και των ζώων μας. Σήμερα ενωμένοι, σαν μια γροθιά, τους δίνουμε τη δική μας απάντηση. Κάτω τα χέρια από την υγεία. Δεν την παζαρεύουμε. Δεν τη διαπραγματευόμαστε. Μετά και από τη συλλογή 12.000 υπογραφών, αλλά και με τη σημερινή ενωτική παρουσία, διεκδικούμε δωρεάν δημόσια υγεία για όλους. Τη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας που σήμερα λειτουργούν μόνο και μόνο χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού παρά τις ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή. Απαιτούμε την αναβάθμιση του νοσοκομείου μας και των τριών κέντρων στην υγείας του νομού μας με κάλυψη τόσο σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς, ενώ διαχρονικά παραμένει στόχος μας ένα καινούριο δημόσιο νοσοκομείο χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών. Συμπολίτες και συμπολίτες, κλείνοντας, θέλουμε να κάνουμε σαφές την τρικοματική κυβέρνηση ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την εμπορεύεται. Ο κύριος Μάρκας Κώστας, βουλευτής Πρέβεζας.
Η επίθεση που έχει ξεκινήσει την κομματική κυβέρνηση στον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο στους συνταξιούχους, στους νέους ανθρώπους, ολοκληρώνεται με την επίθεση στη δημόσια υγεία. Ήδη έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΔΙΜΑΡ την ιδιωτικοποίηση της υγείας, βάζοντας εισιτήριο για τους ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία. Όσον αφορά το νοσοκομείο της Πρέβεζας, έχει ήδη απαξιωθεί πολύ, διότι δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν νοσηλευτικό προσωπικό. Η απαξίωση οδηγεί τη δημόσια υγεία και το νοσοκομείο στο κλείσιμο και στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Πρέπει όλοι μαζί να αντιπαλέψουμε αυτές τις λογικές, να ρίξουμε τις κυβερνήσεις οι οποίες θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν την υγεία. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δεν εμπορεύεται. Πρέπει όλοι μαζί να δείξουμε, να κάνουμε έναν υπερπάντων αγώνα, έτσι ώστε το νοσοκομείο να παραμείνει ανοιχτό με τις απαραίτητες κλινικές, τα κέντρα υγείας και τα ακουστικά ιατρία, για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν δημόσια και δωρεάν υγεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, με συνεχείς παρεμβάσεις στη Βουλή και ερωτήσεις προς τους αρμόδιους υπουργούς, θεωρεί ότι το νοσοκομείο της Πρέβεζας δεν πρέπει να συνεχίσει να απαξιώνει. Πρέπει να έρθει νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό. Πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και κυρίως πρέπει να μείνει δημόσιο, έτσι ώστε κάθε πολίτης της Πρέβεζας και των γύρω περιοχών να μπορεί να έχει πρόσβαση στην υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαστε συνέχεια μαζί σας και αλληλέγγυοι στον αγώνα σας. Είμαστε όλοι εδώ μαζί. Είμαστε εδώ γιατί αγωνούμε για το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Σήμερα η κοινωνία μας περνάει μια δύσκολη περίοδο που κυριαρχεί η καταπάτηση των ανθρώπινων αξιών και η απαξίωση των ατομικών δικαιωμάτων. Είναι υποκρισία να μιλάμε για δημόσια υγεία και από την άλλη να βιώνουμε μια καθημερινή και συστηματική υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Είναι απαράδεκτο να κλείνουν καθημερινά κλινικές λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Να απαξιώνεται η λειτουργία των κέντρων υγείας. Οι συνεχείς περικοπές και οι πολιτικές λιτότητας στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια οδηγούν όλες τις υπηρεσίες υγείας σε υποβάθμιση και τους πολίτες σε απόγνωση. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, στο οποίο όλοι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα. Είναι απαράδεκτο η ανθρώπινη ζωή να αξιολογείται με οικονομικό αποτέλεσμα το κέρδος. Προσωπικά πιστεύω ότι τέτοιες πολιτικές οδηγούν σε κοινωνικές ανισότητες που πλήττουν τη συνοχή της κοινωνίας μας. Ιδιαίτερα σήμερα που η κοινωνία μας πλήττεται από μια πρωτόγνωρη κρίση. Χαιρετίζω τη σημερινή μαζική συμμετοχή του λαού της Πρέβεζας, που σήμερα στέλνει ένα δικό του ξεχωριστό μήνυμα. Μήνυμα ενότητας, επαγρύπνησης και αγώνα. Διεκδικούμε και απαιτούμε μια αξιοπρεπή και ανθρώπινη ζωή για όλους. Δημόσια υγεία με ίση και ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων πολιτών σε ένα δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Ζητάμε την άμεση και σωστή χρηματοδότηση του νοσοκομείου μας, καθώς και την άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων σε μόνιμο ιατρικό και νοσοκομιακό προσωπικό. Ζητάμε να μην γίνει καμία συγχώνευση η κατάργηση κλινικής του νοσοκομείου μας. Επίσης ζητάμε να σταματήσει κάθε προσπάθεια συγχώνευσης ή κατάργησης των δομών ψυχικής υγείας. Επίσης θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε την ανέγκριση ενός νέου σύγχρονου δημόσιου νοσοκομείου σε έκταση που ήδη έχει παραχωρήσει ο Δήμος. Συνεχίζουμε λοιπόν όλοι μαζί τον αγώνα. Όλοι μαζί για μια καλύτερη δημόσια υγεία. Αγαπητοί φίλοι, η φωνή του ομιλητή δεν είναι δυνατή. Η φωνή όλων μας είναι παντοδύναμη. Από την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και από την Ένωση των Νοσοκομείων της Ηπείρου σας στέλνω χαιρετισμό και δηλώνουμε τη συμμετοχή μας στην έργο κινητοποίησης. Ήρθαμε να πάρουμε, να ζωντανέψουμε πάλι την ελπίδα ότι τα πράγματα δεν θα είναι έτσι.
Γιατί αυτό το οποίο σήμερα βλέπουμε στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπως και σε άλλα νοσοκομεία στην Ελλάδα, είναι αυτό που μας τάζουν λιγότερο δημόσιο. Λιγότερο δημόσιο, που στην περίπτωση εδώ σημαίνει ότι πολύ σύντομα όποιος έχει λεφτά θα γίνεται καλά, όποιος δεν έχει θα πεθαίνει. Δεν χρειάζεται να πούμε την κατάσταση, την ξέρετε. Αυτό ίσως που δεν έχετε μάθει ακόμη είναι ότι από τους 2.500 γιατρούς που λείπουν από τα δημόσια νοσοκομεία, ο Υπουργός Υγείας κ. Λιπουρέτζου ζήτησε 650 διορισμούς. Η απάντηση του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης κ. Μαριτάκη ήταν σήμερα για 150. Από εκεί βλέπετε πού οδηγούν τα πράγματα συνειδητά. Η κυβέρνηση τρικομματική και τα παπαγαλάκια της που διοικούν το νοσοκομείο, στην καλύτερη περίπτωση αυτό που σας λένε είναι μπέστε και μέσα έχει άσπρες μπλούζες. Άσπρες μπλούζες χωρίς τις ειδικές γνώσεις, άσπρες μπλούζες από εξαθλειωμένους και κουρασμένους γιατρούς, άσπρες μπλούζες από ανθρώπους που λες και δεν έχουν οικογένειες και δεν έχουν υποχρεώσεις. Στην καλύτερη περίπτωση αυτό που σας ζητάνε είναι να μπείτε σε ένα αεροπλάνο που το οδηγεί ένας μηνύτης. Θα μπείτε? Θα νικήσουμε λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι καταρχήν την ανάγκη να σας συγχαρώ για την πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια που κάνετε για την πολύ δύσκολη περιοχή της Πρέβεζας και γενικότερα της παράκτιας περιοχής του Ιωνίου. Ο αγώνας σας πραγματικά είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε κυρίως από ενέργειες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, η οποία ομοσπονδία πρωτοστατεί στον σημερινό αγώνα. Θέλω να τονίσω προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι αδύρυτη ανάγκη το κοινωνικό κράτος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας να σταθεί πάση θυσία όταν η κοινωνία καταραίει, όταν οι πολίτες βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού, δεν μπορεί να καταραίουμε και το κοινωνικό κράτος. Το νοσοκομείο της Πρέβεζας πραγματικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κόκκινο. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο με προβλήματα σε παθολογικό, χειρουργικό, σε παράπλευρες λειτουργίες μέσα στο νοσοκομείο. Δεν απέμεινε τίποτε στο νοσοκομείο της Πρέβεζας που να λειτουργεί σωστά. Είναι αναγκαίο όλοι οι τοπικοί φορείς, όλη η κοινωνία της Πρέβεζας με ενίσχυση από τις ομοσπονδίες, από κάθε πλευρά να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα το σημερινό, να τον ενισχύσουν και να δουν πραγματικά πώς μπορεί να στηριχτεί ένα νοσοκομείο στην Πρέβεζα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας και από το Σύλλογο των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στηρίζουμε το σημερινό σας αγώνα και θα δώσουμε την απάντηση συνολικά σαν εργαζόμενοι και σαν πολίτες ότι πρέπει το κοινωνικό κράτος να σταθεί και η κοινωνία να σταθεί όρθια. Πρέπει όλοι μας να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι και τον αγώνα. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ αν μπορείτε. Δεν ταιριάζει στον Πάμε να μιλάει τελευταίο, αλλά δεν πειράζει, θα τα πούμε πιο καλά. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εργαζόμενοι του νοσοκομείου Πρέβεζας, άνεργοι, φτωχοί αγρότες και επαγγελματοβιοτέχνες, νέοι και γυναίκες από τα λαϊκά στρώματα, το Πάμε και οι δυνάμεις σας στο μαζικό κίνημα και στην υγεία σας απευθύνουν θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Είμαστε εδώ
στη συγκέντρωση που οργάνωσε το Σωματείο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου για να βροντοφωνάξουμε μαζί σας. Η κατάσταση στο νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας και συνολικά των υπηρεσιών υγείας στον ομό και σε όλη τη χώρα είναι δραματική και επικίνδυνη για τους ασθενείς και για τους υγειονομικούς. Φτάνει πια, ως εδώ πρέπει να σημάνει συναγερμός. Οι διαπιστώσεις για το πώς πορεύεται το νοσοκομείο, όχι μόνο της Πρέβεζας και πού πάει, είναι εμφανής. Θα εστιάσω την τοποθέτησή μου στο τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, οι εργαζόμενοι για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, συλλογικά, οργανωμένα, αποφασιστικά και ασυμβίβαστα αγωνιστικά, να πάρουν την υπόθεση και της υγείας στα χέρια τους. Να αναγνωρίσουν αλάθητα στο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό κεφάλαιο τη συμμορία των ενόχων αυτής της λησαλέας επίθεσης ενάντια στα δικαιώματά τους. Να κατανοήσουν πως οι αιτίες και οι στόχοι αυτής της εξοντωτικής επίθεσης βρίσκονται στην ανάγκη διάσωσης της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Κάτω στα χέρια το νοσοκομείο! Βουντού! Κάτω στα χέρια το νοσοκομείο! Thank you.
Νόμος είναι στα δίκια του εργατή και όχι στα κέρδη του κεφαλαιοκρατή. Αφήσουσε Χριστούς, παιδεία και ηλικία, η Χριστή τα πήρα σας, η αλληλεγγύα. Δεν είναι αυτό που είναι Αυξήσεις επιστήμες, παιδεία και ηλικία, την κρίση να πληρώσεις.